Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ιδρύματος Καταναλωτών, να μας δώσει μια εικόνα έτσι λίγες μέρες πριν την καθαρά Δευτέρα. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει δειλά-δειλά αρχίζει και βγαίνει έξω, κοιτάει και ότι μπορεί ψωνίζει. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα για αυτό που λέμε τραπέζι καθαράς Δευτέρας, με τα προϊόντα του βεβαίως πάνω κάτω. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι τιμές όντως έχουν αυξηθεί και συνεχόμενα αυξάνονται. Το σαρακοστιανό τραπέζι είναι ακριβότερο ήδη κατά 10%, και όταν λέμε σαρακοστιανό με τα είδη τα οποία περιέχει, είτε χαλβάς, είτε τραμοσαλάτες, είτε μελιτζανοσαλάτες, ακόμα και τα είδη θαλασσινά είναι και αυτά ακριβά. Και απλώς να σας αναφέρω κάποιες ενδεικτικές τιμές. Βεβαίως. Τα θαλασσινά, όπως να δείτε κατεψυγμένο χταπόδι ινδικού, έχει από 22 ευρώ το κιλό. Μετά έχουμε μύδια τα οποία και αυτά είναι στα 14 ευρώ το κιλό. Γενικά είδα και χταπόδι κατεψυγμένο σε τιμή 34 ευρώ. Αυτό δεν είναι το ινδικού, θα είναι δικό μας. Θα είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι, κι όμως είναι ινδικού ωκεανού από ό,τι έχω την ταμπέλα εδώ. Ναι. Και παραξενεύουμε, μα είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες τιμές, γιατί είναι αρκετά υπερβολικές και συγκεκριμένα είναι χταπόδι πλοκάμι, ινδικού κατεψυγμένο 500 γραμμαρίων, τιμή ανά κιλό 34 και 18. Είναι το πλοκάμι. Κατάλαβε, δεν δίνουν το όλο μαζί, δίνουν το πλοκάμι. Το χταπόδι, ναι. Στο χταπόδι ακρίβεια είναι γιατί είναι οι Χούθοι, είναι το πετρέλαιο. Το χταπόδι για να φτάσει εδώ περνάει από το Σουέζ. Τώρα πέρα από το Σουέζ, τι γίνεται. Ο ειδικός είναι από εκεί την μεριά. Προσπαθώ να καταλάβω ποιοι είναι οι λόγοι ανατίμηση ορισμένων προϊόντων. Καλά, εκείνο δεν θα το ξέρει, φαντάζομαι, να μα δώσει και μια πρώτα μια τιμή για τα υπόλοιπα πράγματα και μετά να τα πούμε. 34 ευρώ το κιλό ακριβούτσικο είναι. Για κάτι ειδικό θα είναι. Όχι, είναι μόνο, σου λέει, μόνο τα πλοκάμια. Α, δεν παίρνει όλο το χταπόδι, σου λέει μόνο το πλοκάμια. Γι' αυτό σου λέει 34 ευρώ το κιλό. Όπως κάνουν τα παϊδάκια, δεν παίρνει όλο το αρνί. Το κοτόπουλο που παίρνει μόνο το αρνί. Όπως είναι το παϊδάκι. Να ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, χαλβάς, δηλαδή από πέρσι, γιατί χαλβάς μπαίνει σε όλα τα σπίτια. Χαλβάς πιο ακριβώς, πιο φθηνός. Υπάρχουν και πολυτελείας πια χαλβάδες. Σαν να μας εδώ. Έχουμε καμιά εικόνα τιμών. Λοιπόν, ο χαλβάς ξεκινάει από 5,5 ευρώ. Ναι. Το κιλό. Το κιλό. Τέλεια. Ναι. Υπάρχει τιμή. Υπάρχει και χαλβάς με 10 και με 12 και με 14 ευρώ. Ναι, γιατί τον έχουν κάνει και το χαλβά, μόνο με αστακό δεν τον δίνουν το χαλβά μαζί. Ναι, 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 ναι. Είναι λίγο πολύ τελείω. Είχαμε μάθει εμείς ένα λευκό χαλβά, άντε με λίγο κακάο, άντε και με αμύγδαλα μέσα. Τώρα τελείωσε. Τώρα έχουμε 600 χαλβάδες. Έχει κάτι απλώνει, κάτι ταυλάδες με. Σαν τις λαγάνες. Και η λαγάνα. Ναι. Η λαγάνα θα ξεκινήσει από 3,5 ευρώ, 4,5 τα 750 γραμμάρια. Συγγνώμη τώρα, επειδή αυτά τα άκουγα και πέρσι, θέλω να σου πω, γιατί για τη λαγάνα θυμάμαι ειδικά. Ωραία. Και όταν πήγα στο φούρνο βρήκα πιο φθηνές λαγάνες από αυτές τις οποίες άκουγα. Αυτά που έλεγα δηλαδή εγώ στο ραδιόφωνο. Αυτά που έλεγα εγώ στο ραδιόφωνο, γιατί τα μάθαινα από εσάς. Από εσάς. Ναι, μετά όταν πήγα στο φούρνο είδα φθηνότερες λαγάνες. Να το πω γιατί το θυμάμαι πολύ καλά. Και είπα του χρόνου θα του το πω αυτό. Έχει δίκιο. Όταν ακούσα για τις λαγάνες. Εξαρτάται, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, τα γραμμάρια. Ναι. Γιατί αν είδα τη φθηνότερη λαγάνα 2,70 ή 2,80, δεν είναι 750 γραμμάρια, μπορεί να ήταν μισό κιλό. Ναι. Αυτό δεν το θυμάστε. Τώρα δεν θυμάμαι. Λαγάνα μισό κιλό να πάρω πάντως είναι δύσκολο, το βλέπω εγώ. Τη μεγάλη λέω πάντα. Αν την έχει φάει στο δρόμο. Βέβαια μισό κιλό φάει στο δρόμο, είναι δυνατόν. Άμα έχει ζεστή κιόλας. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή και έρευνα αγοράς. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Σε αυτούς οι οποίοι θα οδηγηθούν στη βαρβάκια. Μέσα στις άκρες λέτε 10% πάντως πάνω. Τώρα να πω κάτι, να το πω και να με δίνουν, δεν πειράζει. Εγώ περίμενα παραπάνω από 10% σε σχέση με αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. 10% ακριβότερα και από τη Δευτέρα θα ανέβουν ακόμα
άλλο ένα 10%. Αυτό πώς γίνεται, να σας ρωτήσω. Ξαφνικά τώρα δηλαδή από μεθαύριο, παραμεθαύριο, άμα πάμε στη Λαϊκή, τα κρεμμυδάκια, οι ντομάτες, τα αγγούρια πάνω. Η χούθη, όλα. Η χούθη, η χούθη. Αυτό γιατί είναι μεγάλη ζήτηση, τι είναι. Η χούθη τα κάνουν όλα. Τα κάνουν οι χούθη, όπως λέει και ο κύριος. Αυτά τα κρεμμύδια κρυβαίνουν τις χούθη. Ναι. Και τα κρεμμύδια και γενικά τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ακριβότερα. Μην το ξεχνάμε. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η παραγωγή διαμαρτύρεται ακόμα, η αγορά δεν έχει πει τα ίσα της, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να έχουν λειτουργήσει τα μέτρα από 1η Μαρτίου, δεν έχουν λειτουργήσει. Μπορεί να θέλει το κεφάλι που είναι το Υπουργείο και η κυβέρνηση, αλλά τα πόδια δεν αντιλαμβάνονται τι πρέπει να κάνουν, δεν ακούν δηλαδή. Μάλιστα. Τα πόδια είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Σε γενικές γραμμές είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ήδη τσιμπημένες στις ακριβές τιμές. Καλά, αυτό λέμε. Γιατί ακρίβεια είναι πάνω στα ακριβά. Αυτό είναι το βασικό. Και για τον πληθωρισμό, τι λέμε. Τι λέμε, 7% των τροφίμων, ενώ ήταν 12%, αλλά και αυτό αύξηση είναι. Δηλαδή είναι μείωση του ρυθμού αύξηση. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τώρα το νέο, όχι τώρα, σήμερα, γενικά τα τελευταία 2 χρόνια, το συρρυκνωμένο πληθωρισμό. Τι σημαίνει συρρυκνωμένο πληθωρισμό? Είναι αυτός ο πληθωρισμός που μειώνονται οι ποσότητες των προϊόντων. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λεχουρίκη, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ.